Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Ομόφωνα ένοχο έκρινε το ειδικό δικαστήριο τον Νίκο Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες. Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αρχές Μαρτίου κλειδώνει ο χρόνος των εκλογών. Τα επόμενα βήματα των πολιτικών αρχηγών, ανοιχτό το debate Μητσοτάκη-Τσίπρα. Σφίγγει ο κλειός για την Εύα Καϊλή μετά την απόφαση να αποφυλακιστεί με βραχιολάκι ο σύντροφός της. Το μήνυμά της από τη φυλακή. Πόλεμος χωρίς τέλος, έναν χρόνο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Αυτή θα είναι η χρονιά της νίκης, διαμηνεί ο Ζελένσκι. Η συγκλονιστική μαρτυρία της 6χρονης Φατμά στο Open για τη σωτηρία της από τους διασώστες της ΕΜΑ. Το πόρισμα βόμβα για γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εταιρείες μαϊμού και εικονικά τιμολόγια. Τι απαντά ο ίδιος. Πολιτική θύελλα προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η καταδίκη του πρώην Υπουργού Νίκου Παπά από το ειδικό δικαστήριο που τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, όπως και τον επιχειρηματία Καλογρίτσα, στη διεξαγωγή του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Ήταν πολιτική δίκη, καταγγέλει ο ίδιος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι σύντομα θα αποφανθεί ο ίδιος ελληνικός λαός με την ετυμηγορία του. Για απόφαση κόλαφο για τον Νίκο Παπά, αλλά και προσωπικά για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνει λόγο η κυβέρνηση. Οι 13 δικαστές του ειδικού δικαστηρίου αποφάσισαν ομόφωνα να κηρύξουν ένοχο τον Νίκο Παπά για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Του επέβαλαν τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή των 2 ετών φυλάκισης με αναστολή, αν και η πρόταση του εισαγγελέα ήταν για 1 χρόνο. Ο πρώην υπουργός μιλά για πολιτική δίωξη και παραπέμπει στη λαϊκή ετυμηγορία. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Η δίκη αυτή ήταν πολιτική και έγινε για να κρύψει ο Μητσοτάκης τη λαιλασία του δημοσίου χρήματος, τους γαλάζιους χωριούς και τις γαλάζιες ακρίδες στην πορεία προς τις εκλογές. Η δίκη αυτή έγινε επειδή πλούσιοι συμπολίτες μας πλήρωσαν ψηφισμένους φόρους και αναγκάστηκαν να τηρήσουν το Σύνταγμα. Η δίκη αυτή έγινε για να χτυπηθεί η παράταξή μας και να μην ξαναπληρώσουν οι πλούσιοι. Αλλά γι' αυτό δεν θα αποφασίσουν κάποιοι δικαστές. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ο οποίος με την εντολή του θα φέρει δικαιοσύνη παντού. Έχουμε κάνει το καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον. Η Νέα Δημοκρατία μιλά για απόφαση κόλαφο και καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να αποσύρει την υποψηφιότητα Παπά. Θα αναλάβει ο κύριος Τσίπρας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί για τα έργα και τις ημέρες του παλαιότερου και στενότερου συνεργάτη του. Θα αποσύρει ο κύριος Τσίπρας από τα ψηφοδέλτια και θα διαγράψει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον αμετάκλητα και ομόφωνα καταδικασμένο κύριο Παπά. Ο Αλέξης Τσίπρας ύψωσε ασπίδα προστασίας του πρώην υπουργού του, κάνοντας επίθεση προσωπικά στον πρωθυπουργό και παραλληλίζοντας τη σημερινή υπόθεση με εκείνη του Ανδρέα Παπανδρέου το 1989. Φάνηκε όμως δηλώς. Δεν τόλμησε να διώξει εμένα, τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, παρά μονάχα υπουργούς της κυβέρνησής μου. Ας γνωρίζει όμως ότι συνήθως η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα και ότι στο τέλος θα κινδυνεύσει να πέσει ο ίδιος μέσα στο λάκκο που περίτεχνα άνοιξε για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Την τελική ετυμηγορία άλλωστε θα την δώσει σύντομα ο ελληνικός λαός. Το κυβερνών κόμμα πάντως κυκλοφόρησε ειδικό σποτ για την καταδίκη Παπά. Το φως της δημοκρατίας για άλλη μια φορά νίκησε το σκοτάδι. Δικαιοσύνη παντού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν με βάση αυτή την πραγματικότητα πλέον ο κύριος Παπάς θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ο κύριος Παπάς στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει υποψήφιος και θα κρυφτεί βεβαίως από το λαό, την ψήφο του οποίου θα ζητήσει. Όπως και η απόφαση αυτή θα κρυφτεί από το λαό στο πλαίσιο των εκλογών. Για απόφαση με πολιτικά κριτήρια έκανε λόγο η υπεράσπιση του πρώην Υπουργού, προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με τις ενέργειες του Νίκου Παπά εισέρευσαν στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου εκατοντάδες εκατομμυρίων από την προσπάθεια εξορθολογισμού του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Μετά από όλα αυτά, η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι απλά δεδομένη, αλλά και απολύτως αναγκαία. Το ειδικό δικαστήριο καταδίκασε και τον επιχειρηματία Χριστοκαλογρίτσα, κρίνοντας τον ομόφωνα ένοχο για συνέργεια στην παράβαση καθήκοντος και επιβάλλοντάς του χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Ο συνήγορός του μιλά για δικαίωση λόγω της καταδίκης Παπά. Για τον πελάτη μας που πάσχιζε να λάμψει η αλήθεια, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα δικαίωσης. Με πολύ αιχμηρό τρόπο σχολίασαν την καταδίκη Παπά άλλα πολιτικά κόμματα. Ο ομόφωνα καταδικασμένος Νίκος Παπάς είναι ο στενότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένος για την κάλυψη που του παρήχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση, απέρριψε την πρόταση του ΚΚΕ για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε οι υπουργοί να διώκονται όπως όλοι οι πολίτες και αυτή η δίωξη να μην εξαρτάται από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όταν ανακατεύεσαι με τα κατεστημενικά πίτουρα, σε τρώνε οι συστημικές κότες. Της καταδίκης Παπά ακολούθησε πολιτικό σεισμός. Θα τα δούμε όλα με τη Σοφία Φασουλάκη και τον Χρήστο Τσιγουρή. Καλησπέρα και στους δύο. Και Χρήστο, να ξεκινήσουμε από εσένα. Πώς κρίνεται, πώς ακούστηκε στον ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση καταδίκης του πρώην υπουργού του, του Νίκου Παπά? Στην Κουμουνδούρου θεωρούν αδιανόητη την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου και πιστεύουν ότι είναι απέναντι, αντίθετη με την αλήθεια και όσα έχουν συμβεί. Υποστηρίζουν και εκτιμούν ότι υπήρξε πολιτικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ώστε να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με δύο στελέχη του, πρώην υπουργούς, σε προεκλογική μάλιστα περίοδο, καταδικασμένους από το ειδικό δικαστήριο, ώστε να υπάρχουν άλλοι όροι υπέρ της κυβέρνησης σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Την ίδια ώρα τους φαίνεται παράδοξο όλο αυτό που έχει συμβεί, αδιανόητο, και γιατί υπήρξε, προηγήθηκε το βούλευμα της εισαγγελέως, η πρόταση της εισαγγελέως, η οποία ήταν απαλλακτική και η οποία είχε αποδομήσει το κατηγορητήριο άρθρο προς άρθρο, λέξη προς λέξη. Τώρα, πιστεύουν ότι ο λαός θα δώσει την τελική απάντηση. Πιστεύουν ότι θα κριθεί από το λαό ο κύριος Παπάς. Ακούσαμε την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να το υποστηρίζει και την ίδια ώρα υψώνουν ασπίδα προστασίας στον πρώην υπουργό. Γιατί, Ματίνα? Γιατί η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών ήταν μία από τις κεντρικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση το 2015. Κλείνοντας, να σου πω κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι δίπλα στον κύριο Παπά στέκονται όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σύσσωμος. Μάλιστα, ακόμα και εκείνα που στο παρελθόν εσωκομματικά έχουν ανταλλάξει βέλη με τον κύριο Παπά. Με αναρτήσεις τους, με δηλώσεις τους, στέκονται στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας ότι αυτή η απόφαση είναι αδιανόητη, γιατί ο Νίκος Παπάς έπραξε, όπως λένε, το καθήκον του. Μάλιστα, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Σοφία Φασουλάκη να δούμε, Σοφία, πώς σχολιάζει η κυβέρνηση τα όσα λέει ο Νίκος Παπάς, αλλά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ματίνα, η κυβέρνηση στέκεται στο γεγονός ότι ο κύριος Παπάς καταδικάστηκε ομόφωνα από το ειδικό δικαστήριο. Και μάλιστα, όπως λένε, δεν υπήρξε ούτε ένας δικαστής που να συνταχθεί με την εισαγγελική πρόταση. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι υπήρχαν στοιχεία για την καταδίκη του κυρίου Παπά και μάλιστα γι' αυτό το απαξιωτικό αδίκημα, αν και πλημέλημα. Επίσης, λένε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική αντίφαση, ακούγοντας αυτά που προηγουμένως είπε ο Χρήστος Τσιγουρής στο ρεπορτάζ, ότι την απόφαση αυτή θα την κρίνει ο ελληνικός λαός. Λένε στην κυβέρνηση ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως σποτ το δικαιοσύνη παντού. Εν τούτης δείχνουν ότι δεν τη σέβονται και ότι μάλιστα δεν σέβονται μία από τις τρεις εξουσίες που είναι η δικαστική εξουσία. Επίσης λένε ότι δεν περίμεναν την απόφαση της δικαιοσύνης, βγήκαν να πανηγυρίσουν μετά την πρόταση της εισαγγελέως. Το ίδιο έκαναν και στην Νοβάρτης, το ίδιο θα γίνει και με τις υποκλοπές. Θα πρέπει να περιμένουν να χυθεί άπλετο φως πριν οδηγηθούν σε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Μάλιστα, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει πάρει ήδη φωτιά το πολιτικό σκηνικό. Σοφία Φασουλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όσο βαδίζουμε, κυρίες και κύριοι, στο δρόμο για τις εκλογές, η αντιπαράθεση φουντώνει, με το πρώτο debate μεταξύ του Γιάννη Οικονόμου και της Πόπης Τσαπανίδου να προκαλεί τριβές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Θεσσαλία όπου περιοδεύει, ζήτησε εκ νέου τη στήριξη των πολιτών για μια δυνατή και αυτοδύναμη Ελλάδα, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανεβάζουν στροφές λίγο πριν από την ανακοίνωση των εκλογών από τον Πρωθυπουργό. Με το χρόνο να μετράει αντίστροφα για την προκήρυξη των εκλογών, ο Πρωθυπουργός ζήτησε για μια ακόμα φορά από τη Λάρισα τη στήριξη των πολιτών. Δώστε μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την πορεία την οποία έχουμε χαράξει, να πάμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά, να πάμε τη Θεσσαλία ακόμα πιο ψηλά. Και ενώ το τηλεοπτικό ραντεβού των πολιτικών αρχηγών δεν έχει ακόμα κλειστεί, ούτε όμως και των δύο βασικών μονομάχων, Γιάννης Οικονόμου και Πόπη Τσαπανίδου είχαν την πρώτη τους τηλεμαχία για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και για το μεταναστευτικό. Θα ξαναφύσετε στη θάλασσα του Αιγαίου, που ελπίζω να έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχει σύνορα, τους λαθροδιακινητές να παίζουν με τις ζωές ανθρώπων. Ναι, να κάνουν μια αναζήτηση στο Google. Να βάλουν «Η θάλασσα δεν έχει σύνορα, Αλέξης Τσίπρας» και να ακούσουν όλη τη δήλωση. Η Νέα Δημοκρατία γκούγκλερε και έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο που βλέπετε. Μας κάνει κριτική ότι δίθεν ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Παρακαλώ λοιπόν κουκλάρετε για να βγάλετε συμπέρασμα. Η τηλεμαχία μεταφέρθηκε και στο θέμα των στελεχών που έχουν προκαλέσει προβλήματα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, με το Γιάννη Οικονόμου να αναφέρεται στους κυρίους Φλαμπουράρη και Ιεροβασίλη με αφορμή παλαιότερες καταγγελίες, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των δύο πρώην υπουργών. Ως γιατρός παρήχα στο παρελθόν ιατρικές υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ και κανένα συμβίβαστο δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό μου σύμφωνα με την ομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Καλώ τον κύριο Οικονόμου να αποσύρει τα ψεύδη που ξεστόμησε στο χθεσινό debate και να μου ζητήσει αμέσως συγγνώμη. Από τη Θεσσαλία, όπου περιοδεύει από το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι το Market Pass χορηγείται στους πολίτες από τη φορολόγηση των δηληστηρίων. Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους στους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο διελιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το γεγονός ότι οθεί τους πολίτες να προσπαθούν να πάρουν ένα επίδομα για να επιβιώσουν σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, την ώρα που βλέπουμε ότι η ακρίβεια στα τρόφιμα μήνα με το μήνα θεριεύει. Και σας λέμε ξανά για μια ακόμη φορά ότι πολιτικοί μεσσίες δεν υπάρχουν. Και ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Πάμε να συναντήσουμε την Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, σήμερα ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το χρόνο των εκλογών. Δεν προσδιορίσε ωστόσο η ημερομηνία. Τι περιμένουμε? Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Άνοιξης, Ματίνα. Ήταν η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στη νέα ερώτηση για τον ακριβή χρόνο της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα τώρα στο επικρατέστερο σενάριο, όπου οι εκλογές, η πρώτη κάλπη θα στηθεί στις 9 Απριλίου, υπάρχει το χρονοδιάγραμμα το εξής. Θα πρέπει οι εκλογές να προκηρυχθούν τουλάχιστον μέχρι τις 10 Μαρτίου για να μπορέσει να βγει ο χρόνος για την πρώτη κάλπη. Και υπάρχει ένα προγραμματισμένο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου. Εκεί θα κλειδώσουν και οι τελικές αποφάσεις για την αύξηση του μισθού. Είναι ένα μέτρο το οποίο ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί. Περιμένουμε στη Βουλή και κάποιες ψηφοφορίες που αφορούν τα οικονομικά μέτρα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, δηλαδή το επίδομα στους συνταξιούχους αλλά και τις ρυθμίσεις για τις οφειλές. Αυτά ενδεχομένως να έρθουν σε ένα ενιαίο νομοσχέδιο. Και εκείνο το οποίο ξέρουμε από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής είναι ότι θα υπάρξει ένα νομοσχέδιο στις 6 Μαρτίου, ενδεχομένως να είναι και το τελευταίο νομοσχέδιο που θα ψηφίσει η Βουλή. Είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το bullying, Ματίνα. Μάλιστα. Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο είχαμε δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την καταδίκη του Νίκου Παπά. Να την παρακολουθήσουμε. Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να κρατάει τον κύριο Παπά στον ΣΥΡΙΖΑ και τα ψηφοδελτία του, ο κύριος Παπάς κρατάει δυνατά τον κύριο Τσίπρα. Το ερώτημα που απομένει να απαντηθεί είναι με τι, αλλά θα το μάθουμε και αυτό. Οικονόμου, μάλλον κρίνει εξιδίων τα αλότρια. Επειδή στην κυβέρνηση και ιδίως με τις παρακολουθήσεις ο ένας κρατάει τον άλλον, θα ρει ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι γίνεται. Τον ενημερώνουμε ότι ο Τσίπρας δεν είναι Μητσοτάκης για να τον κρατάνε. Στην τελική ευθεία τώρα μπαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού, όμως η ακρίβεια αναγκάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους να κάνουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Για τους περίπου 1,5 εκατομμύριο που αμείβονται πάνω από το βασικό, δεν προβλέπεται αύξηση, με τα συνδικάτα να διεκδικούν επέκταση των κλαδικών συμβάσεων. Σχεδόν δύο δουλειές κάνουν. Ο Αλέξανδρος είναι 28 ετών και δουλεύει ως φυσικοθεραπευτής. Αμείβεται με το βασικό μισθό και δεν πιστεύει ότι η όποια αύξηση του είναι αρκετή, γι' αυτό και έχει δύο δουλειές. Έχουμε αρκετά έξοδα. Και αναγκαζόμαστε να κάνουμε και άλλα πράγματα για να βγούμε λίγο πιο άνετα. Αλλιώς με τα χρήματα αυτά είναι δύσκολο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τουλάχιστον 395.000 εργαζόμενοι, δηλαδή 1 στους 6, έχουν δύο δουλειές, είτε δύο μισθολόγια, είτε μισθολόγιο και μπλοκάκι για να τα βγάλουν πέρα. Το τι πληρώνουμε σε τιμολόγια παντού, δεξιά-αριστερά και τα σούπερ μάρκετ εκεί που έχουν πάει, θα βοηθήσει πολύ λίγο. Έως την Τρίτη, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης θα παραλάβει την πρόταση του ΚΕΠΕ για το ποσοστό της αύξησης στον κατώτατο μισθό. Σε αυτή λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των συνδικάτων και των εργοδοτικών φορέων. Κανείς δεν έχει αντίρρηση να ανεβούν οι κατώτατοι μισθοί, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά για να μην υπάρχουν παρενέργειες και την πληρώσουν τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η ΓΕΣΕ προτείνει αύξηση της τάξης του 15,8%, δηλαδή κατώτατο μισθό, στα 826 ευρώ. Ενώ η πρόταση του ΙΜΕ για ΣΕΒΕΕ τοποθετεί τον κατώτατο μισθό κοντά στα 780 ευρώ, αυξημένο κατά 9,4%. Η Τράπεζα της Ελλάδος εισηγείται αύξηση 3 έως 5%, δηλαδή στα 750 ευρώ. 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθούς πάνω από το βασικό δεν επηρεάζονται από την αύξηση, γι' αυτό και τα συνδικάτα διεκδικούν την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων. Μια οικογένεια με δύο παιδιά δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτή την αύξηση, διότι η ακρίβεια έχει βαρέσει στο κόκκινο και τα έξοδα τρέχουν χωρίς δυστυχώς να μπορέσουμε να τα προλάβουμε. Αυτό που διεκδικούμε είναι η υποχρεωτικότητα των κλαδικών συμβάσεων. Όποιες κλαδικές συμβάσεις υπογράφονται, πρέπει το Υπουργείο να τις κηρύσει ως γενικός υποχρεωτικός. Η εισήγηση του Κωστή Χατζηδάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αύξηση στον κατώτατο θα πρέπει να γίνει έως τις 10 Μαρτίου. Η επόμενη εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον κατώτατο μισθό και έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Φόσκολο για να δούμε, Γιάννη, τι πληροφορίες υπάρχουν για το πόρισμα αλλά και για την αύξηση. Από ό,τι ακούω, λοιπόν, Ματίνα, κλείδωσε ήδη το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, το οποίο και θα παραδοθεί στον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη την ερχόμενη Τρίτη, μετά και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Αυτό, λοιπόν, που ακούω είναι ότι το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών προτείνει μια μετρημένη αύξηση από 5 έως 7,75%. Γιατί από 5%? Διότι 5 θα είναι ο πληθωρισμός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 2023. Άρα να καλυφθεί τουλάχιστον ο πληθωρισμός του 2023 και να πάμε και λίγο παραπάνω μέχρι το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Αυτό είναι το 7,75%, δηλαδή μιλάμε για ένα μισθό 749-750 έως 768-770 ευρώ. Αυτή είναι η πρόταση της Επιτροπής Σοφών. Είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση? Όχι. Έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Άρα αυτό που ακούω είναι ότι επειδή είμαστε και στην τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο, υπάρχουν δύο σενάρια, δύο σκέψεις μέσα στην κυβέρνηση. Καταρχήν, έχουμε το βασικό σενάριο να πάμε στο ανώτατο επίπεδο αυτής της πρότασης, δηλαδή να πάμε σε μια αύξηση η οποία θα κυμαίνεται από 7,5 έως 7,75%, έτσι ώστε ο κατώτατος μισθός να κυμανθεί, να φτάσει στα 766 με 768 ευρώ. Ωστόσο, Ματίνα, επειδή όπως είπαμε είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές, υπάρχει και ένα προεκλογικό, ας το πούμε, σενάριο στο τραπέζι, το οποίο προβλέπει ότι θα πάμε πάνω από το ποσοστό αύξησης των συντάξεων και ως το ποσοστό του πληθωρισμού του 2022, δηλαδή σε ένα ποσό από 7,68 έως 7,80 ευρώ, Ματίνα. Μάλιστα. Γιάννη Φόσκολε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόθεση του Qatar Gate τώρα, η αποφυλάκηση με βραχιολάκι του Φραντσέσκο Τζόρτζι έρχεται μία εβδομάδα μετά την απορριπτική απόφαση του Βελγικού Δικαστικού Συμβουλίου στο ίδιο αίτημα της Εύας Καϊλή, προκαλώντας τη δυσαρέσκειά της, την οποία εξέφρασε μέσω του δικηγόρου της. Η αποφυλάκηση του συντρόφου της, εξάλλου, αποδυναμώνει το επιχείρημά της ότι το 2 ετών παιδί τους δεν έχει κανέναν από τους δύο γονείς του για να το φροντίζει. Η αποφυλάκηση του Φραντσέσκο Τζόρτζι με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, μια εβδομάδα μετά την απόφαση του Βελγικού Δικαστικού Συμβουλίου να παραμείνει στη φυλακή η ίδια, προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της Εύας Καϊλή, την οποία εξέφρασε μέσω του δικηγόρου της. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση αν ανοίγει ο δρόμος αποφυλάκησης για την κυρία Καϊλή, γιατί παρατηρώ ότι όσοι ομολογούν ότι είναι ένοχοι αποφυλακίζονται και όσοι δηλώνουν αθώοι παραμένουν φυλακοί, κόντρα στο τεκμήριο αθωότητας που σημαίνει ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός. Νομικοί στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η αποφυλάκιση του συντρόφου της Εύας Καϊλή οφείλεται στην παραδοχή της ενοχής του, αλλά και στην ταυτοποίηση του ρόλου του μέσα στο κύκλωμα διαφθοράς του Ευρωκοινοβουλίου από τις εισαγγελικές αρχές. Τόσο με βάση τις δικές του καταθέσεις, όσο με τις καταθέσεις των υπολείπων, έχω την εντύπωση ότι ο ρόλος του ταυτοποιείται ως πιο εκτελεστικού οργάνου παρά αποφασιστικού στην υπόθεση. Η απόφαση για τον σύντροφο της Καϊλή στερεί το βασικό επιχείρημα για την αποφυλάκησή της, αυτό της φροντίδας του ανήλικου παιδιού της. Οι όροι της αποφυλάκησης του Φραντσέσκο Τζόρτζι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε για αυτή την υπόθεση, το πιο πιθανό είναι δεν θα μπορεί να βγαίνει έξω. Υπάρχει υποχρέωση να έχουν οι κατηγορούμενοι ένα συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο, το οποίο να κοινοποιηθεί ο αριθμός τους στις αρχές. Όλα αυτά την ώρα που δημοσίευμα των Times, το οποίο αποκάλυψε ότι για εβδομάδες ο Τζόρτζι και ο μέντορας του Αντόνιο Παντσέρι βρίσκονταν στο ίδιο κελί, προκαλεί ερωτηματικά. Δεν ακούγεται έτσι σωστό και κατάλληλο να βρίσκονται στο ίδιο κελί. Μην ξεχνάτε όμως ότι και οι δύο αυτοί κατηγορούμενοι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία. Έχουν ομολογήσει και συνεργάζονται με τις αρχές. Για την υπόθεση με τους μισθούς των βοηθών της, η Εύα Καϊλή προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η άρση της Ευρωκοινοβουλευτικής της ασυλίας τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν παράνομη. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, πάμε στη Μαρία Αρώνη για να δούμε ποιο είναι το μέλλον της Εύας Καϊλή και πού θα κινηθεί η περάσπισή της, Μαρία. Λοιπόν, Ματίνα, βλέπουμε ότι μετά από 2,5 μήνες αποφυλακίζεται ο σύντροφός της, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Και το σημαντικό στοιχείο αυτή τη φορά είναι ότι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκήσει έφεση σε αυτή την απόφαση του πρωτοδικείου. Και αυτό, σύμφωνα με νομικούς κύκλους των Βρυξελών, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι καταθέσεις του Φραντσέσκο Τζόρτζι έχουν διασταυρωθεί με τις καταθέσεις του Αντόνιου Παντσέρι, του εγκεφάλου της υπόθεσης, και φαίνεται ότι ταυτίζονται απόλυτα. Σημαίνει επίσης ότι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι δεν έχει να καταθέσει άλλα στοιχεία στην έρευνα. Ό,τι είχε να πει το είπε. Και επίσης ότι οι βελγικές αρχές δεν φοβούνται ότι θα αλλοιώσει στοιχεία όντας στο σπίτι του με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Το ερώτημα τώρα είναι τι σημαίνει η αποφυλάκιση του Φραντσέσκο Τζόρτζι για την Εύα Καϊλή. Εδώ υπάρχει μια βασική διαφορά, ότι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι από την αρχή ομολόγησε την ενοχή του. Η Εύα Καϊλή, αντιθέτως, επιμένει ότι είναι αθώα. Και κάποιοι νομικοί κύκλοι στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι η Εύα Καϊλή παραμένει προφυλακισμένη ως μέσο πίεσης για να συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές. Ακούσαμε τη δήλωση του δικηγόρου της κυρίας Καϊλή, του κυρίου Δημητρακόπουλου, η οποία δεν ήταν και τόσο αισιόδοξη. Είπε ότι αυτό που βλέπω είναι ότι όσοι δηλώνουν ένοχοι αποφυλακίζονται, ενώ όσοι δηλώνουν αθώοι παραμένουν στη φυλακή, κόντρα στο τεκμήριο της αθωότητας που σημαίνει ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός. Τώρα λοιπόν το εφετείο σε μια εβδομάδα θα εξετάσει το αίτημα της Εύας Καϊλή εάν θα αποφυλακιστεί. Όμως έχει χάσει πια το βασικό της επιχείρημα, ότι είναι μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού που και οι δύο του γονείς είναι στη φυλακή. Ακριβώς. Τώρα, ο σύντροφός του Φραντσέσκο Τζόρτζι βρίσκεται με το παιδί του, και επίσης οι τελευταίες μας πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από τις 16 Φεβρουαρίου, δηλαδή την απόφαση του Προδικαστικού Συμβουλίου, οι καταθέσεις του Φραντσέσκο Τζόρτζι για την Εύα Καϊλή μάλλον επιβάρυναν παρά ελάφρυναν τη θέση της. Μάλιστα. Μαρία Αρώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, αποφασισμένη να ενισχυθεί η αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας είναι η κυβέρνηση, την ώρα που κρατάει ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού της εδαφικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στην 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα, που αποτελεί βάση και για υπερσύγχρονα αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ενώ ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Γάλλος ομολογός του επαναβεβαίωσαν τον ταχύ ρυθμό υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων και της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στην 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα, βασικλειδί για την ελληνοαμερικανική στρατιωτική συνεργασία, βλέποντας από κοντά τα αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που σταθμεύουν εκεί, ενώ παρόν ήταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης. Είχα την ευκαιρία να δω τα απτά παραδείγματα της πάρα πολύ στενής στρατηγικής συνεργασίας πια που έχουμε με τις ΗΠΑ, με την παρουσία αμερικάνικων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εδώ πέρα στη Λάρισα. Είναι μία μόνο μικρή ένδειξη του πώς έχουμε αναβαθμίσει το ρόλο της Ελλάδος γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα συνεχίζει να χτίζει τις αμυντικές συμμαχίες της, και το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του που επισκέπτεται τη χώρα μας. Η υπογραφή της Διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και της Συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας το Σεπτέμβρη του 2021 αποτέλεσε ένα νέο ορόσημο στις διμερείς μας σχέσεις, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας και Γαλλίας. Capacitaire de notre coopération, je vous avais accueilli à Lorient pour le suivi de nos programmes de frégates, sur lequel évidemment nous mettons la pression à notre partenaire industriel Naval Group. Το απόγευμα οι δύο Υπουργοί Άμυνας επισκέφτηκαν τη βάση των μαχητικών Ραφάλ στην Τανάγρα. Στην ανάγκη μιας στρατηγικής διαλόγου με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Κύπρο σε εκδήλωση μνήμης για τον Βάσο Λυσαρίδη. Να προωθήσουμε μια στρατηγική που θα είναι οραματική, που θα βάζει ως προτεραιότητα τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πάμε λοιπόν στην Αλεξία Τασούλη. Να δούμε, Αλεξία, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Αθήνα, είχαμε και την επίσκεψη του Γάλλου Υπουργού Άμυνας. Το θέμα είναι πώς βλέπει η Αθήνα το ζήτημα, πώς βλέπει την επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι, Ματίνα, εκτός από τις συμμαχίες σε στρατιωτικό επίπεδο με την επίσκεψη και του Γάλλου Υπουργού Άμυνας, διπλωματικά το κρίσιμο είναι να διατηρηθεί αυτό το ήπιο κλίμα με την Τουρκία, διότι κανείς δεν περιμένει να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, μάλιστα, λένε ότι αν δεν είχαν συμβεί οι σεισμοί και αυτή η άμεση συμπαράσταση από την Ελλάδα, ο Ταγίπ Ερντογάν θα συνέχιζε αυτή την κλιμάκωση της επιθετικής του ρητορικής κατά της Ελλάδας, διότι έβλεπε ότι αυτό τον ωφελούσε δημοσκοπικά. Κάτι όμως αυτό δεν μπορεί να το ισχυριστεί τώρα. Έτσι λοιπόν, μπορεί να είναι συζήτηση στο τραπέζι για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να ξαναξεκινήσουν ή ενδεχομένως και οι διερευνητικές συνομιλίες. Όμως υπάρχει φρένο για οποιοδήποτε μεγάλο βήμα ουσιαστικού διαλόγου, τουλάχιστον Ματίνα πριν από τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία. Μάλιστα, Αλεξία Τασούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, συγκλονιστικές στιγμές που ζήσαμε με τις διασώσεις της ΕΜΑ στα ερείπια της Τουρκίας είναι πολλές. Η πιο συγκινητική όμως ήταν όταν οι Έλληνες διασώστες έβγαλαν από τα χαλάσματα τη μικρή Φατμά. Η εξάχρονη μιλάει στο Open και το μίλτο σακελάρι, περιγράφοντας το δραματικό απεγκλωβισμό της με τον παππού της να δακρύζει, λέγοντας ευχαριστώ στους Έλληνες, αφού η εγγονή του ήταν η μοναδική από την οικογένεια που σώθηκε. Από ένα κοριτσάκι, το ένα πεθαμένο, το άλλο ζωντανό, αγκαλιά κάτω από ένα κλιμακοστάσιο. Αυτή η εικόνα με τους άνδρες της ΕΜΑΚ να αγκαλιάζονται συγκινημένοι σφράγισε δύο λαούς. Είχαν μόλις καταφέρει να απεγκλωβίσουν ζωντανή μέσα από τα συντρίμμια την εξάχρονη Φατμά. Το μικρό κορίτσι είχε παγιδευτεί κάτω από τόνους μπάζα για πάνω από ένα 24ωρο, όμως είχε βρει το κουράγιο να φωνάξει. Πρώτοι το αντιλήφθηκαν οι Έλληνες διασώστες. Μιλάει στο Open για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Φατμά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι υγιής, που είσαι καλά. Πώς ήταν για σένα τόσες ώρες κάτω από τα χαλάσματα, πώς το βίωσες όλο αυτό και τελικά πώς σε απεγκλώβησαν? Η προσπάθειά τους ήταν πολύ ωρή, όμως η επιμονή τους δικαίωσε. Ποιο είναι το μήνυμά σου στους Έλληνες διασώστες που σου έσωσαν τη ζωή? Η 7χρονη αδελφή της, η οποία βρισκόταν μαζί της κάτω από τα χαλάσματα, δεν τα κατάφερε παρά τις προσπάθειες των ανδρών της ΕΜΑΚ. Ήταν μάλιστα τέτοια η στεναχώρια τους που ένας από τους διασώστες λύγησε, πέφτοντας στα γόνατα απαρηγόρητος. Η μικρή έχασε την οικογένειά της και πλέον έχει ως μοναδικό στήριγμα τον παππού της, ο οποίος συγκινημένος ευχαριστεί επίσης τους άνδρες της ΕΜΑΚ. Στην Τουρκία, η αγανάκτηση των πολιτών ξεχυλίζει και η αντιπολίτευση συνεχίζει να ασκεί κριτική στο κυβερνών κόμμα αλλά και προσωπικά στον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, έπειτα από μια 7ωρη συνάντηση με ανώτερα στελέχη του ΑΚΠ, κατέληξαν πως η 14η Μαΐου θα είναι τελικώς η νέα ημερομηνία των εκλογών. Μεγάλο ερώτημα παραμένει πάντως πώς θα στηθούν κάλπες στις πληγείσες περιοχές με χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν σε σκηνές. Peki, seçim ne zaman yapılacak? Ertelenecek mi? İşte kulislerden yansıyanlar. 18 μέρες μετά το φωνικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και νεοειοργή των πολιτών ξεχυλίζει, η συζήτηση για το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές φουντώνει. İtibariyle bugünkü toplantıların neticesinde %99 oranında 14 Mayıs'ta seçim yapılacak görünüyor. CHP kullanacağım tabii ki. Neden CHP diye sorsam size. Ya öyle içimden öyle geliyor CHP. Ο Τουρκός πρόεδρος και ανώτερα μέλη του ΑΚΠ, έπειτα από μια 7ωρη συνάντηση χθες, κατέληξαν ότι πρέπει να διατηρήσουν τη 14η Μαΐου ως μέρα διεξαγωγής των εκλογών, σύμφωνα με τη Σαμπάχ. Merkezini ziyaret etti. Hazırlıklarla ilgili bilgi aldı, talimatlarını verdi. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές στις πληγές περιοχές, μήπως θα αναζητηθούν νομικά τερτύπια για να τις εξαιρέσουν? MHP lideri Bahçeli ile de görüşmüştü. Kulislere göre 14 Mayıs tarihinde mutabık kaldılar. Parti kurmayları 18 Haziran'ı önerse de Erdoğan'ın takvimini değiştiremedi. Το κυβερνών κόμμα διαμηνεί πως έχει ξεκινήσει ήδη την ανοικοδόμηση με πολλά μέσα να δημοσιεύουν μακέτες από αρχιτέκτονες που συνεργάζονται ήδη εθελοντικά με την κυβέρνηση. Deprem yaralarının hızla sarılacağı vurgulanacak. Hatay hemen şimdi, Maraş hemen şimdi, Türkiye hemen şimdi gibi sloganlar kullanılacak. Kentsel dönüşüm, güvenli konutlar ön plana çıkacak. Έντονες είναι οι αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει βουλευτή του ΑΚΕΠΕ να ετοιμάζει το σχέδιο ανοικοδόμησης σε ένα πρόχειρο χαρτί Α4. Bir tanesini buraya yapacağız. Bir tanesini ön sene şuraya yapacağız. Ön sene. Çok mantıklı. İki, battık fay hatlarının olmadığı yerlere. Bir tanesini şurada Kılılı, Çakallı Hasan Ağa. Buraya yapacağız. Bir tanesini şurada Orhan Gazi, Kürtül. Evet. Oraya yapacağız. Bak. Bir tanesini şurada Akyar diyorum. Kafarlı. Kafarlı. Στην Ελλάδα βρίσκονται εδώ και 48 ώρες 30 αντιπρόσωποι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα της προστασίας των συνόρων και Μίνα Καραμήτρου, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, περιέγραψε τα όσα συμβαίνουν καθημερινά με τους δουλεμπόρους. Και όχι σε μια αίθουσα, Ματίνα. Επιβιβάστηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χαρών στο σκάφος Γάβδος. Θέλω να σας πω ότι είναι το σκάφος το οποίο προσπάθησε να εμβολήσει η τουρκική ακτεωρός στο παρελθόν. Επιβιβάστηκαν λοιπόν επάνω στο σκάφος και εκεί ο Νότης Μηταράκης τους είπε ακριβώς τι συμβαίνει στο Αιγαίο, τον τρόπο δράσης των δουλεμπόρων, τον τρόπο δράσης κυρίως του ελληνικού λιμενικού, πώς λοιπόν λειτουργούν απέναντι στους δουλεμπόρους που ξεκινούν από τα παράλια της Τουρκίας και επίσης ήταν εκεί και εκπρόσωποι του λιμενικού που τους εξήγησαν ακριβώς τις προκλήσεις που δέχονται και πώς απαντούν εκείνοι. Και μάλιστα επελέγει αυτή η διαδικασία ώστε αυτό να μην γίνεται σε κάποιο γραφείο αλλά να γίνει επάνω στην ακτεωρό και από τους ίδιους τους λιμενικούς για να δουν και στην Ευρώπη ακριβώς τι συμβαίνει και μάλιστα τους έκαναν και μια μικρή εξομοίωση για το πώς λειτουργεί ένα σκάφος του λιμενικού όταν θα δει από την απέναντι πλευρά να έρχεται κάποιο δουλεμπορικό. Θεωρεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ότι αυτό βοήθησε αρκετά ώστε να μάθουν και στην Ευρώπη και να το δουν κάποια στιγμή τι ακριβώς γίνεται στο Αιγαίο και πώς ακριβώς λειτουργεί το ελληνικό λιμενικό. Και την ώρα που εκφράζονται φόβοι για αύξηση των μεταναστευτικών κυμάτων, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Ένας χρόνος συμπληρώνεται, κυρίες και κύριοι, σήμερα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που έφερε ξανά τον πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Το 2023 θα είναι η χρονιά της νίκης, διαμηνεί ο Ζελένσκι, με τη Δύση να στέλνει μηνύματα στήριξης προς το Κίεβο. Την ίδια ώρα το Πεκίνο ζητά άμεση επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου για πολιτική επίλυση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι δρόμοι του Κιέβου γεμίζουν κόσμο. Στην επέτειο του ενός έτους από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιείται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απευθύνεται στους στρατιώτες του με μήνυμα ελπίδας και υπόσχεται ότι το 2023 θα είναι η χρονιά του θριάμβου και της νίκης. Σλάβα ουσίμ βαμ, χτο допомагає, допомагає щоденно битися і хто рятує життя. Світла пам'ять усім. Усім. Чиє життя забрала ця війна. Слава нашим героям. Слава Україні. Εν τω μεταξύ, το Πεκίνο δημοσιεύει σχέδιο 12 σημείων για διπλωματική επίλυση των διαφορών Ουκρανίας και Ρωσίας, ζητώντας την άμεση επιστροφή των δύο χωρών στο τραπέζι του διαλόγου. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας στέλνει ακόμα ένα μήνυμα προς τη Δύση μέσω Telegram, εννοώντας ότι η Μόσχα θα καταφέρει να φτάσει μέχρι τα σύνορα της Πολωνίας. Θα κερδίσουμε. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να πετύχουμε τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, για να διώξουμε όσο πιο μακριά γίνεται τα σύνορα των απειλών κατά της χώρας μας. Ακόμα και αν αυτά είναι τα σύνορα της Πολωνίας. Και όσο ο Τζο Μπάιντεν ανακοινώνει νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους $2 δισεκατομμυρίων, η μισθοφορική ομάδα Βάγκνερ ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν ακόμα ένα χωριό έξω από τον Μπαχμούτ, πόλη στρατηγικής σημασίας στα ανατολικά, που η Μόσχα προσπαθεί να θέσει υπό τον έλεγχό της. 12 μήνες λοιπόν συμπληρώθηκαν από την έναρξη του εφιάλτη. Έχουμε συνδεθεί με τον Θανάση Ευγερινό στη Μόσχα, στο Βερολίνο. Παντελής Βαλασόπουλος, καλησπέρα και στους δύο. Παντελή, να ξεκινήσουμε με σένα, με την κινέζικη πρωτοβουλία για τερματισμό του πολέμου να είναι σε εξέλιξη. Ο Γερμανός καγκελάριος Σόλτς δείχνει να μην εμπιστεύεται τις κινήσεις του Πεκίνου. Ακριβώς. Αυτό είναι ότι οι Γερμανοί και γενικότερα οι Ευρωπαίοι δεν εμπιστεύονται τους Κινέζους. Αυτό που είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας είναι ότι δεν έχουμε αυταπάτες. Η Κίνα ήταν πάντα υπέρ της Ρωσίας. Άρα για τους Γερμανούς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο έρχεται από την Κίνα. Οι Κινέζοι είναι υπέρ των Ρώσων. Έχουν πάντα την πλευρά της Ρωσίας. Μάλιστα. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή. Και Θανάση Ευγερινέ, να έρθουμε σε σένα. Δεν είχαμε κανένα σχόλιο από πλευράς Μόσχας για τη συμπλήρωση ενός χρόνου πολέμου. Είναι σαν να πρόκειται για μια εντελώς συνηθισμένη μέρα. Καλησπέρα από τη Μόσχα, που δεν έχει κάποιο λόγο να εορτάζει επετείους, όπως ο ένας χρόνος από την έναρξη της ρωσικής πολεμικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Είναι μάλλον εύλογο. Επιμένουν στα γνωστά, στην υλοποίηση των στόχων τους. Ακούσαμε και τον Ντμήτρη Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό και νυν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι θα συντριβούν οι νεοναζί στην Ουκρανία μέχρι να γίνουν στάχτη. Αυτό έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram, ώστε να μην μπορέσουν ποτέ ξανά να αποτελέσουν απειλή για τη Ρωσία, η οποία θα ανακτήσει, όπως είπε ο κύριος Μετζέντεφ, τα ιστορικά της εδάφη και θα προστατεύσει το ρωσικό λαό που ζει σε αυτά. Η επίτευξη των στόχων της ρωσικής επιχείρησης, κατά τον κύριο Μετζέντεφ και προφανώς κατά το Κρεμλίνο, είναι εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει παγκόσμια σύραξη όπως επαπειλείται. Εντύπωση προκάλεσε σήμερα στη Μόσχα ότι το πρακτορείο ΤΑΣ, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο, δημοσίευσε μια συνέντευξη της κυρίας Νούλαντ, η οποία μεταξύ άλλων είπε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για συνομιλίες για τα πυρηνικά ακόμη και αύριο, αν αποφασίσουν έτσι οι Ρώσοι. Κάποιοι ερμηνεύουν αυτή την κίνηση ως ένα μήνυμα αποκλιμάκωσης. Δεν έχουμε ακόμη επίσημα σχόλια για την πρόταση 12 σημείων του Πεκίνου. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι συμπίπτει σχεδόν κατά 80 με 90% με τις ρωσικές θέσεις. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, νομίζω, είναι μια ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, που ακολούθησε πριν από λίγο η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, με προειδοποιήσεις προς το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και το Κίεβο να μην επιχειρηθεί οποιαδήποτε ουκρανική προβοκάτσια στο έδαφος της υπερδνηστερίας. Είναι ένας θύλακας που έχει μείνει αυτονομημένος, αποσχισμένος de facto από την Μολδαβία. Εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη βάση συμβατικών πολεμοφοδίων σε ευρωπαϊκό έδαφος και πολλοί εκφράζουν φόβους τα τελευταία 24 ώρα ότι η ένταση έχει αυξηθεί και ενδεχομένως το Κίεβο κάτι να επιχειρήσει εκεί. Μάλιστα. Θανάση Ευγερινέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, διαδηλώσεις κατά του πολέμου έχουν προγραμματιστεί για αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε συνδεθεί με την Ελευθερία Σπυράκη στην Αθήνα και τον Αντώνη Τσολναρά στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στους δύο. Ελευθερία, να ξεκινήσουμε με σένα. Φωνάζοντας «Ζήτω η Ουκρανία», κρατώντας πανό και φορώντας παραδοσιακές στολές, Ουκρανοί όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, σήμερα όπου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη του πολέμου στην χώρα μας. Πραγματοποίησαν πορεία λίγο μετά τις 6:20 και πριν από λίγο ήρθαν εδώ στην πλατεία Συντάγματος, συγκεντρώθηκαν. άνοιξαν πανό, τήρησαν 1 λεπτού σιγή για τα θύματα του πολέμου, προσευχήθηκαν και στη συνέχεια πήραν το λόγο αρχικά ο πρόξενος της Ουκρανίας εδώ στην Ελλάδα και άλλα σωματεία, ουκρανικά σωματεία τα οποία εδρεύουν στη χώρα μας. Αυτό το οποίο λένε, Ματίνα, είναι ότι θέλουν ο πόλεμος να σταματήσει και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεριζωθεί από την χώρα να επιστρέψουν πίσω στις οικογένειές τους και στην χώρα τους. Πάντως, να σου πω κάτι τελευταίο, άμα μου επιτρέπετε, ότι αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι γύρω σε 70.000. Πήραμε λοιπόν την εικόνα από την Αθήνα. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, που είναι σε εξέλιξη η αντιπολεμική κινητοποίηση. Αντώνη. Ματίνα, όπως μπορείτε να δείτε, δεκάδες Ουκρανοί, Έλληνες, ακόμη και Γάλλοι και όχι μόνο, έφτασαν με πορεία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τώρα κυματίζουν μια μεγάλη σημαία της Ουκρανίας, ενώ φωνάζουν και συνθήματα. Νωρίτερα σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Λευκό Πύργο. Είναι συγκινητικές οι στιγμές. Έχουν έρθει γυναίκες μόνο με τα μικρά παιδιά, άφησαν πίσω άνδρες για να πολεμήσουν. Είναι ουσιαστικά ξεριζωμένες οικογένειες από τη ρωσική εισβολή που βρήκαν καταφύγιο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόξενος. Πριν από λίγο, μάλιστα, έψαλαν και όλοι μαζί και τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας. Πολλοί είναι εκείνοι που κρατάνε στα χέρια τους πλακάτ τα οποία αναγράφουν όχι στη ρωσική εισβολή. Κρατάνε πλακάτ με ματωμένα χέρια. Ενώ νωρίτερα, Ματίνα, τελέστηκε και δοξολογία στη Μητρόπολη για τη μαύρη επέτειο. Μάλιστα, Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθοριστική για το τέλος του πολέμου, που σηματοδοτείται με την νίκη της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, είναι η ενίσχυση με περισσότερα όπλα από τη Δύση. Τονίζει μεταξύ άλλων ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο Open και την Αδαμαντία Λιόλιου. Έχει συμπληρωθεί 1 έτος πολέμου. Σε αυτό το χρονικό σημείο έχετε πρόθεση να διαπραγματευτείτε με τη Ρωσία? Каких переговорных позиций быть не может. Почему? Потому что Россия пришла на чужую территорию, нарушив полностью наш суверенитет и убивает наших граждан. Очевидно, что любой переговорный процесс компромиссного плана, а для России это принципиально важно, зафиксировать оккупированные территории за собой, зафиксировать не проигрыш в войне, зафиксировать безответственность за военные преступления и так далее. То есть любой переговорный процесс перечеркнет все, что мы год делаем, защищая свою страну. Россия не слышит дипломатию, не слышит информацию, не слышит диалог. Россия слышит только силовое подавление. Поэтому давайте мы в рамках обеспечения безопасности Европы силовым образом поставим Россию на место и вернем ее к осознанию, что только международное право определяет отношения между государствами. Εν αναμονή μιας πιο δυναμικής ρωσικής επίθεσης, πιστεύετε, κύριε Ποντόλιακ, ότι η Ουκρανία έχει τα απαιτούμενα όπλα για να την αντιμετωπίσει? Вы точно понимать график окончания войны, календарный план окончания войны. Это зависит исключительно от объемов поставок оружия, конкретного оружия в конкретный этап войны. Получаем конкретный объем оружия, мы готовы, мы воюем. Не кто-то воюет, Украина воюет. И очень странно, когда нам говорят... Просьба к нашим партнерам всегда: смотрите, из-за того, что Россия накопила такой объем оружия, конечно, нам необходима паритетная возможность для того, чтобы на поле боя Россию поставить на место. Ποιο είναι το μήνυμά σας, το μήνυμα της εμπόλεμης Ουκρανίας προς τον υπόλοιπο κόσμο? Воевать за право своих детей жить свободными, воевать за право жить на своей территории, а не в лагере, который построит Российская Федерация. Просто поймите это, что мы готовы умирать за свою землю. Это же важно, это записано в учебниках, в том числе в Греции. Записано, свою территорию нужно своей жизнью защищать. Мы это делаем. Αλλάζουμε θέμα. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, μετά και το πολυσέλιδο πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όπως αναφέρεται σε αυτό, εξαπάτησε το δημόσιο, ζημιώνοντάς το με εκατομμύρια ευρώ από τις εικονικές εταιρείες που είχε τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο ίδιος πάντως ισχυρίζεται ότι όλες οι δραστηριότητές του είναι νόμιμες. Καλύτερα να απασχολώ και όχι να ασχολούμαι. Δεσμεύεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη μετά από εντολή της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που εντόπισε ότι έχει διαπραχθεί απάτη σε βάρος του δημοσίου που αγγίζει τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το πόρισμα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο γνωστός παρουσιαστής, ο οποίος φέρεται να έχει αισθήσει εικονικές εταιρείες, δεν πλήρωνε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το δημόσιο. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να διαβάλει εμένα ή τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζόμενους, και θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύουν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα. Η αρχή ζητεί από την Οικονομική Εισαγγελία, όπου έχει διαβιβαστεί το πόρισμα, να διερευνηθεί εάν εκτός από την απάτη έχουν διαπραχθεί και τα αδικήματα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, της φοροδιαφυγής και της εγκληματικής οργάνωσης. Όταν έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε τέτοια εταιρεία, στον κύριο Φουρτιώτη πριν, που είναι διαπιστωμένο, έτσι μπορούμε να λέμε το όνομα κτλ., τι θα έλεγαν για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πόσο καιρό θα ήταν πρωτοσέλιδο. Ο υπουργός θα ήταν υπουργός ανάπτυξης. Εδώ ο Κοκλώνης δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Έκανε ξέπλυμα χρήματος. Να το πάμε εκεί. Με τον Φουρτιώτη και με τον Κοκλώνη θα έκανε ξέπλυμα χρήματος. Για τα προβλήματα του κόσμου. Δεν καταλάβει, κύριε Γαμπουρέκη. Με Κοκλώνη θα πάνε εκλογές. Να βρουν. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με ανακοίνωσή του διευκρινίζει πως δεν εκκρεμεί καμία εκταμίευση επιδότησης προς την εταιρεία του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2022 εγκρίθηκε η υπαγωγή της στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Η εταιρεία ουδέποτε έλαβε έγκριση επιχορήγησης 9,9 εκατομμυρίων ευρώ. Ουδέποτε προσπάθησε να τα εκταμιεύσει, ούτε και θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε να πάρει στο μέλλον μετά από χρόνια 2 εκατομμύρια, εάν και εφόσον είχε ολοκληρώσει την επένδυση και εφόσον πιστοποιείται ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει εκταμιευθεί από εθνικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Για να φύγει και ένα ευρώ υπάρχει πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος. Όσο για τα χρήματα που πήρα από το δημόσιο είναι μηδέν. Δείτε και την απάντηση του Υπουργείου. Οι φήμες έφτασαν πρώτα αλλού. Τυχαίο. Κατά τα άλλα δεν είναι πολιτικό θέμα. Ερωτήματα πάντως δημιουργούνται για το τι θα γίνει με τους εκατοντάδες εργαζομένους της εταιρείας συμφερόντων του Νίκου Κοκλώνη μετά την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι περιπτώσεις Ελλήνων παλινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους για δάνεια που πήραν από το ελληνικό δημόσιο και αδυνατούν να αποπληρώσουν λόγω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, έχουν ήδη βιώσει τον εφιάλτη της κατάσχεσης. Μέσω του Open απευθύνουν έκκληση στην πολιτεία να δώσει λύση. Ήρθαμε στη γη μας, στη πατρίδα μας, ήρθαμε σε αυτό το χώμα, οποία λατρεύαμε και μας φέρθηκαν πολύ άσχημα. Κραυγή αγωνίας για χιλιάδες παλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ζουν με το φόβο της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας για στεγαστικά δάνεια που πήραν με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και αδυνατούν πλέον να αποπληρώσουν. Κάθε μέρα με ενοχλούν. Πρέπει να πληρώνετε, πρέπει να πληρώνετε. Από πού να πληρώνω? Ήρθε ένας κύριος, μας χτύπησε την πόρτα και μας λέει ότι είμαι επιμελητής. Αρχίσανε να ψάχνουν μέσα στο σπίτι μας αν έχουμε χρυσά, αν έχουμε κάποια περιουσιακά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν έχουμε λεφτά και μπορούμε να πληρώσουμε το δάνειο. Πάθαμε όλοι ένα σοκ. Μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, υπερήλικες βρίσκονται σε αδιέξοδο από τις πιέσεις των εισπρακτικών εταιριών. Τα χρέη τους διωγγώνονται, καθώς οι οφειλές τους προσαυξάνονται κάθε μήνα. Άγχος, έχω δύο παιδιά ανήλικα. Εννοείται, έχω και άγχος, ανησυχία. Ζητάω μια λύση για το πρόβλημά μου. Κάποιοι από αυτούς έχουν χάσει ήδη την πρώτη τους κατοικία και την ίδια ώρα τα βεβαιωμένα χρέη στην εφορία τους βάζουν θύλια στο λαιμό. Είμαι με ένα παιδί, ο οποίος είναι ανήλικος 9,5 χρονών και με βγάλαν στον δρόμο με αυτό το μωρό. Λογικό ήταν, αφού ο καθής εξημών προσπαθεί να βγάλει τα προστοζήν τον επιούσιο, ποιος θα σκεφτόταν τα δάνεια. Κατορθώσαμε σήμερα να εξαθλιώσουμε τον κόσμο. Κλείσαν τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Πού να δουλέψει ο κόσμος? Ζητούν μια άμεση λύση με ένα βιώσιμο πλάνο δόσεων. Η ελληνική πολιτεία πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Καλούμε λοιπόν τον κύριο Πρωθυπουργό να δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να βρει χρήματα εκεί που πρέπει να τα βρει, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Όπως λένε, είχαν όνειρο ζωής να ζήσουν στην πατρίδα τους, στην Ελλάδα, σε ένα δικό τους σπίτι. Και το όνειρο αυτό έγινε φιάλτης. Πάμε να δούμε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από ένα απίστευτο περιστατικό σε σούπερ μάρκετ στη Βραζιλία. Άνδρας πετάει ένα καρότσι πάνω σε μια γυναίκα, αφήνοντάς την ανέσθετη επειδή του πήρε τη σειρά. Είναι η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 19χρονο δράστη, ο οποίος σκόρπισε το θάνατο στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αστυνομικοί τον ρίχνουν στο έδαφος και του περνούν χειροπέδες. Ο νεαρός προσπαθεί να αντισταθεί χωρίς επιτυχία. Από το όπλο του δράστη νωρίτερα είχαν πέσει νεκροί 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα 9χρονο κοριτσάκι. Σοκ προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε σούπερ μάρκετ στη Βραζιλία. Ένας άνδρας διακρίνεται να τραβάει αποφασιστικά το καρότσι με τα ψώνια προς το μέρος του, να το σηκώνει ψηλά με τα 2 χέρια του και να το πετάει με δύναμη σε μια γυναίκα, αφήνοντας την ανέσθητη. Η 45χρονη από το σφοδρό χτύπημα πέφτει στο έδαφος. Αρκετά κυβότια καταραίουν καθώς άλλοι πελάτες πέφτουν να βοηθήσουν. Νωρίτερα, οι δυο τους είχαν λογομαχήσει γιατί, όπως ισχυρίστηκε εκείνος, τον κορόιδεψε. 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί 2 ετών και 5 έφηβοι, όταν νεαρός άνδρας άνοιξε πυρ στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγα μέτρα μακριά από ένα σχολείο. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή των δραστών, αλλά ούτε για τα κίνητρα. Και όλα αυτά την ώρα που φουντώνουν οι οργισμένες αντιδράσεις των Αμερικανών πολιτών για την ευρεία διάδοση των πυροβόλων όπλων. Πίσω στα δικά μας, με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της μοναδικής ρομποτικής υβριδικής χειρουργικής αίθουσας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το οποίο κατατάσσεται στα πλέον σύγχρονα νοσοκομεία της Ευρώπης. Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων υπερσύγχρονων χειρουργικών αιθουσών από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να γιορτάσουμε, αν ο Θεός το επιτρέψει και σε μένα, το πανεπιστήμιο που θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Και θα το κάνουμε. Συνεχίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκαν 4 νέες υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες. Η μοναδική ρομποτική υβριδική χειρουργική αίθουσα Υπερίων, η πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και 3 πρωτοποριακές ψηφιακές χειρουργικές αίθουσες με κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλισμό. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό, με την πορεία του αλλά και τα πλάνα τα οποία έχουμε μπροστά, αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αναπτυξιακή πορεία ολόκληρου του ομίλου μας. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά και επενδύει στην τεχνολογία αιχμής με όραμα και συνέπεια, εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Μας ως πολιτεία θεωρούμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να έχει βοήθεια και από τις ιδιωτικές δομές και γι' αυτόν τον λόγο και μέσα του ΕΟΠΗ θέλουμε να αυξήσουμε το σκέλος της αποζημίωσης, ώστε πολλοί συμπολίτες μας να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις νέες θεραπείες. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης κατατάσσεται στα πλέον σύγχρονα νοσοκομεία της Ευρώπης και ως ένα από τα πρωτοπόρα νοσοκομιακά ιδρύματα παγκοσμίως στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Σε μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Ρωμαίος. Διατέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ, Αντιπρόεδρος της ΕΣΥΑ, Βουλευτής και Υπουργός της Κυβερνήσης του ΠΑΣΟΚ, καθώς επίσης και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Γιώργος Ρωμαίος, στη δεκαετία του 60, με τη δημοσιογραφική του έρευνα, συνέβαλε στην αποκάλυψη του παρακράτους που βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Το 1971 φυλακίστηκε για 7 μήνες από τη δικτατορία επειδή συμμετείχε στο ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως μετά η σειρά του Open, η δική μας οικογένεια. Και στις 9 μην χάσατε την ξένη ταινία Κάτω Έρωτας με τη Ρενέ Ζελβέγκερ. Στις 11 ακολουθεί το Ένα τραγούδι ακόμα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ.